Σταυρίνα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι θα πει ο κόσμος? Τι είπε ο κόσμος? Το τι θα πει ο κόσμος είναι δικό του πρόβλημα για αρχή. Και αν είναι λίγο δυσκολεμένο σε σχέση με αυτό, να το διαχειριστεί. Είμαστε πολλοί εκεί έξω, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι, αλλά όλοι έχουμε μέσα μας ένα κομμάτι από 0,01% μέχρι 99,99%. Και καμιά φορά, άλλες μέρες έτσι και άλλες μέρες αλλιώς. Και ανάλογα και με το ποιος μας λέει τι, που η γνώμη του εκάστοτε άλλου ή περισσότερων ανθρώπων ή τη κοινωνικών ομάδων ή και της κοινωνίας ή λες και όλοι οι ανθρώποι ασχολούνται μαζί μας τέλος πάντων. Όχι, καμιά φορά ασχολείται, αλλά μας είναι σημαντικό και αποτελεί παράγοντα για να κάνουμε επιλογές στη ζωή μας, για να. Προσπαθούμε να αποδεσμευτούμε από αυτά τα δεσμά. Δεν είναι πολύ εύκολο ωστόσο, γιατί εξαρτάται και ποιος το κάνει το σχόλιο όπως λες και πόσο εγώ είμαι σε σύνδεση με τον εαυτό μου για να το διαχειριστώ. Συνήθως αυτό που μας επηρεάζει είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με επίκριση. Αυτό που λέμε δηλαδή το ότι σχολιάζω κακοπροαίρετα τις περισσότερες φορές, όχι συνειδητά, αλλά υπάρχει μια ταμπέλα, υπάρχει μια επίκριση, υπάρχει ένα τρόπο κάπως υποτιμητικό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι και το κομμάτι που μας επηρεάζει περισσότερο και μας δυσκολεύει. Όταν ακούω τις φωνές λοιπόν των άλλων και δεν ακούω τη φωνή τη δική μου πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, αποσυνδέομαι από τον εαυτό μου. Είναι σαν να μιλάω για τον εαυτό μου από μακριά, από απόσταση. Σαν να έχω τον εαυτό μου απέναντι και να τον κρίνω κι εγώ μαζί με τους άλλους όταν υιοθετώ τέτοιες απόψεις. Άρα εσωτερικεύω. Εσωτερικεύω, ακριβώς. Την επίκριση του HIPCZ. Και το βάζω πάντα σαν παράγοντα στο μυαλό μου και δημιουργώ άλλη μια φωνούλα μέσα στο μυαλό μου. Δεν μου φτάνει δηλαδή η επίκριση που έτρωγα από στο σπίτι και στο σπίτι. Και στο σπίτι από τους γονείς, φυσικά. Από εκεί ξεκινάει όλο το κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται στην κριτική, με την έννοια ότι ανταποκρίνονται δυσάρεστα, αυτό εννοώ, έχουν βιώσει την κριτική ως παιδιά. Αυτό είναι το πλέον δεδομένο, ας το πούμε. Και η κριτική του άλλου ακουμπάει σε ένα κομμάτι δικό μας πολύ ευάλωτο, το οποίο μάλλον δεν έχει λάβει αποδοχή, δεν έχει λάβει, πώς το λένε, επικύρωση, δεν έχει λάβει την αξία που θα έπρεπε να λάβει. Οπότε όταν εγώ έχω ένα ρόλο στη ζωή μου, παραδείγματος χάρη της μητέρας, και κάποιος μου πει πώς το κάνεις έτσι αυτό και μιλήσει επικριτικά απέναντι σε αυτό το ρόλο, αν εγώ αισθάνομαι ανασφάλεια απέναντι σε αυτό το ρόλο, θα νιώσω δυσάρεστα. Ναι. Και όχι μόνο θα νιώσω δυσάρεστα, έχουμε την τάση όταν εσωτερικεύουμε την κριτική να το υπεραναλύουμε. Να φτάνουμε σε σημείο να λέμε γιατί έγινε αυτό και γιατί και μήπως αυτό και μήπως είχε δίκιο και έπρεπε και αμφιβάλλουμε και τον εαυτό μας, αποσυνδεόμαστε και καταλήγουμε να νιώθουμε μόνοι και χωρίς αξία. Οπότε ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να δούμε αυτός που ασκεί την κριτική και αυτός που σχολιάζει, εν πάση περιπτώσει, το οτιδήποτε, είναι σημαντικός για μένα. Έστω ότι είναι σημαντικός για μένα. Ξέρει καλύτερα από μένα αυτό που εμένα μου συμβαίνει. Πώς γίνεται να κρίνει κάτι, μία συμπεριφορά, η οποία είναι ένα πολύ μικρό κεφάλαιο στη δική μου πορεία, και εγώ να ανταποκρίνομαι σε αυτό, αφού εγώ ξέρω τη δική μου πορεία? Δεν μπορούμε να ξέρουμε εξ όψεως την πορεία και τη διαδικασία ενός ανθρώπου. Και αν όλο αυτό δεν πυροδοτηθεί από ένα αρνητικό σχόλιο, αλλά από το φόβο για ένα ενδεχόμενο αρνητικό σχόλιο, αυτή τη φωνούλα πώς τη διαχειρίζομαι μέσα στο κεφάλι μου? Πάλι χρειάζεται να βρω τη σύνδεση με τον εαυτό μου και χρειάζεται κάπως να ενισχύσω την αυτοπεποίθησή μου, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και ρομαντικό, αυτό με την αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό όμως. Μόνο όταν γνωρίζω τον εαυτό μου και όταν όντως τον αποδεχτώ και τον συγχωρήσω για οτιδήποτε μπορεί να έχει κάνει λάθος, αν συμφιλειωθώ λοιπόν με όλα μου τα κομμάτια, μπορώ να πω ότι όχι, αυτό που λες, σε ευχαριστώ που μου το λες, αλλά δεν έχει να κάνει με μένα. Καμιά φορά στις απόψεις των άλλων δεν ακούμε τον εαυτό μας. Τι εννοώ? Δεν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη γνώμη και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι πολύ χρήσιμο να λέω, αυτό που λες τώρα μάλλον δεν είμαι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος μας αγαπάει και θέλει να σχολιάσει κάτι για να μας βοηθήσει, θα το κάνει με αγάπη και όχι με επίκριση. Άρα στο τι θα πει ο κόσμος, ευχόμαστε να μιλήσει με αγάπη και αν δεν το κάνει, δεν μας αφορά, γιατί αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας. Ακριβώς. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ναι.